Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράγεται το πνεύμα της αληθείας, ο Παταχού παρών και τα πάντα πυρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος των ενημί, εκαθάριστον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας και αγαστημών. Αμήν. Και να τροπάρει πρέπει να λέει. Βέβαια. Παναγία, τροπάρει. Ευχαριστώ. 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 Να καλωσορίσουμε και αυτούς που ήσαν απώντες και να ευχηθούμε να μας φωτίζει ο Χριστός ώστε να σταθούμε στον δρόμο που Αυτός χάραξε με τη γέννησή Του και φώτισε με το Άγιο του Πνεύμα. Ευλογημένα να είναι τα χρόνια και του Κυρίου το θέλημα να γίνει αυτή τη χρονιά. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο είχε ο ίδιος με το πρώτο ζεύγος, το πρωτοπλάστο, κατευθείαν επικοινωνία, ζωντανή. Θα λέγαμε με τον τρόπο που μιλώ εγώ με εσάς, και εσείς με ακούτε. Τέτοια ήταν η επικοινωνία. Υπήρχε όμως μία βασική προϋπόθεση για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Η εσωτερική ψυχική καθαρότητα ήταν προσόν κάτι που οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, το είχαν λόγω της αρετής που διατηρούσαν χάρη της υπακοής που έτρεχαν απέναντι στο θέλημα του Θεού. Η καθαρότητα ήταν η αιτία να μπορούν να επικοινωνούν με εκείνον που είναι καθαρός. Άλλωστε, σαν άγγελοι ήσαν και ως άγγελοι μπορούσαν να συνομιλούν και να συνεργάζονται με τον Θεό. Ένα παράδειγμα πολύ απλό, έχουμε τα αγγελικά τάγματα, τα πνεύματα των Αγίων, των Δικαίων κλπ. Που βρίσκονται μαζί με την Τρισήλια Θεότητα στον Παράδεισο και έχουν την επικοινωνία με την Αγία Τριάδα και γεύονται από τη δόξα του Θεού, από τη θύρα, από το θείον φως. Επαναλαμβάνω ότι οι προπάτορές μας είχαν ζωντανή την επαφή με τον Θεό. Αυτό το βιβλίο της Αγίας Γραφής, που ονομάζεται Καινή Διαθήκη, δεν υπήρχε. Δεν ήταν ανάγκη να υπάρχει. Γιατί όπου είναι ζωντανός ο Θεός, μιλάνε τα πράγματα από μοναχά τους.
ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα από τον αύριο εορταζόμενο Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Αντώνιο, που το πλησίασαν εγγράμματοι και επιστήμονες της εποχής εκείνης και του ζήτησαν να απαντήσει. Ήξεραν βέβαια ότι δεν ήξερε γράμματα ο Άγιος Αντώνιος. Τι μελετάει το χρόνο που κυλάει μέσα στην έρημο? Βέβαια ο Άγιος και όλοι οι Άγιοι όλων των εποχών, και εγγράμματοι και αγράμματοι, εκτός από την Καινή Διαθήκη, αν γνωρίζουν γράμματα, έχουν κύριο έργο τους τη μελέτη του ονόματος του Ιησού Χριστού σε μόνιμη βάση. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Αυτή η προσευχούλα, η τόσο λιτή, είναι τα μόνιμα λόγια της προσευχής τους, που καταντάει λόγω των βιωμάτων, λόγω της ζωής, που κυλάει μέσα στην προσευχή, παίρνει το όνομα καρδιακή προσευχή. Όταν πάψει να τη λέει ο νους, όταν σταματήσει να τη λέει το στόμα, τότε μιλάει η καρδιά. Και όταν τη λέει η καρδιά, που είναι καθαρή, τότε συμβαίνει εκείνο που λέγει μέσα ο ψαλμωδός. Κύριε, εκέτραξα προσέ εις άκουσόν μου. Απλά, σου φωνάζω. Άκουσέ με. Βγάζω κραυγή. Και πάλι, εκ βαθέων εκέτραξας η Κύριε. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Από τα βάθη του είναι μου σου μιλάω, Κύριε μου. Δώσε προσοχή σε αυτά που σου λέω. Μιλάει, επαναλαμβάνω, το είναι, και αφού μιλάει το είναι, μιλάει η καρδιά του ανθρώπου, η καθαρή καρδία, ο Θεός ακούει. Γιατί ο ίδιος λέγει, ζήτησέ μου, χτύπησέ μου, φώναξέ με και εγώ είμαι παρόν. Σε ακούω. Ο Άγιος λοιπόν της ερήμου Αντώνιος, εκτός από το έργο εκείνο της αέναης προσευχής, μελετούσε ένα ολάνιστο βιβλίο που διδάσκει και εγγράμματους και αγράμματους. Χωρίς αυτό το βιβλίο δεν ζει κανείς στον κόσμο που να μην το μελετάει. Είναι το βιβλίο της φύσεως, όπως μου πει και άλλη φορά. Το βιβλίο του σύμπαντος. Ό,τι υπάρχει στον ουρανό, ό,τι υπάρχει στη γη και ό,τι ακόμα είναι τη θαλάσση, είναι το ανοιχτό βιβλίο του Θεού, το φυσικό βιβλίο, που εχθές ακούσαμε μία ομιλία πάνω στα ζώα της φύσης, πώς διδάσκουν τον άνθρωπο. Αυτό το βιβλίο είναι το μεγάλο, και το μικρό λέει είναι η Αγία Γραφή, που ερμηνεύεται το μεγάλο βιβλίο, το μικρό βιβλίο από το μεγάλο βιβλίο. Η φύση, η Καινή Διαθήκη, διαμέσου της φύσεως, ερμηνεύεται και αντίστροφα. Έτσι λοιπόν, οι προπάτορές μας, έχοντας αυτή την καθαρότητα, μιλούσαν με τον καθαρό Θεό. Μιλούσαν με τον καθαρό Θεό. Και ο Θεός ευλογούσε τους προπάτορες και ζούσαν εν το παραδείσο, μέσα στο παράδεισο. Μην ψάχνουμε λοιπόν
να βρούμε κάποιες δικαιολογίες λέγοντας ότι δεν γνωρίζουμε γράμματα, λένε ορισμένοι, εμείς δεν το λέμε. Να ανοίγουμε τις γραφές και να μελετάμε. Γιατί μπορεί και άνθρωπος που δεν γνωρίζει γράμματα στον Άγιο Αντώνιο να γνωρίζει τη γραφή. Τι λένε οι γραφές. Έχει μάρτυρα εσωτερικά, μάρτυρα εσωτερικά την αόρατη μυστική φωνή που είναι απόλυτα σύμφωνη με αυτό που γράφουν οι Άγιες Γραφές σήμερα, από το που γραφτήκαμε και σήμερα οι γραφές. Ήρθε κάποια στιγμή που χάθηκε αυτή η καθαρότητα από τους προπάτορές μας. Όπως είναι χαμένη και από εμάς η καθαρότητα αυτή. Από τη στιγμή που σημείωσε την απουσία της η καθαρότητα και πήρε τη θέση της η βρωμιά που λέγεται εγωισμός, είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα, δεν υπάρχει άλλο. Είναι το τέρας εκείνο που γεννάει όλα τα άλλα τέρατα, μικρά και μεγαλύτερα. Ο εγωισμός. Αυτό γέννησε την ενυπακοή. Τον πελοπλάστο προς το θέλημα του Θεού. Και οι πρόγονοί μας από τον Παράδεισο διώχτηκαν. Έχασαν αυτή τη ζωντανή επικοινωνία. Έχασαν αυτή τη ζωντανή επικοινωνία. Θυμίζω ένα σύγχρονο ανάστημα πνευματικό που έκανε την πάλη, πάλεψε με το Θεό, πάλεψε με τις αόρατες πονηρές δυνάμεις και νίκησε και τον Θεό και τις πονηρές δυνάμεις. Μην ξεχνάμε ότι όλοι μας αυτό κάνουμε με τις προσπάθειές μας. Έχετε δει, μπορεί να το έχουμε ζήσει και στο σπίτι μας μέσα, όταν είχαμε τα παιδιά μικρά, έλα μπαμπά να παλέψουμε και κάθεται ο γονιός να κάνει τη χάρη στο παιδί, παλεύει με το παιδί, πέφτει κάτω ο γονιός, με νίκησες παιδί μου. Αλλά δεν τον αφήνει, δεν του δίνει αμέσως τη νίκη, κάνει ορισμένα τέτοια που να φαίνεται ότι παλεύει ο πατέρας. Για να δώσει το τέλος τη χαρά του παιδί, ότι το παιδί νίκησε. Και ο Κύριος μας, στην πάλη μας να το πλησιάσουμε, όμοια συμπεριφορά δείχνει. Όμοια ακριβώς, για να το καταλάβουμε. Παλεύουμε, του ζητάμε, του ξαναζητάμε, φαίνεται ότι δεν μας δίνει ο Θεός, του μιλάμε, φαίνεται ότι δεν παίρνει μέρος στο διάλογο μας, όμως ουσιαστικά παίρνει στο διάλογο εκείνο. Γιατί, όσο πιο πολύ διαλεγόμαστε με τον Θεό, όσο πιο πολύ τον συζητάμε, όσο πιο πολύ του συνομιλούμε και όσο μελετάμε τις γραφές που υπάρχει μέσα εκεί ζωντανός ο Θεός και μας μιλάει και τον ακούμε, τόσο περισσότερο καθαριζόμαστε. Και αυτός είναι ο σκοπός που φαίνεται ότι δεν μας ακούει, φαίνεται ότι δεν είναι παρόν. Η εποχή του Παραδείσου της καθαρότητας, είπα, πέρασε και ήρθε η εποχή που μαζί με αυτό το πέρασμα έκανε ζωντανό το παρόν του και ο σφόρος με το πονηρό του τάγμα, το δέκατο τάγμα, που άρχισε να θολώνει τη σκέψη του ανθρώπου, να βάζει μέσα στο νου του ανθρώπου ό,τι βρώμικο υπάρχει. Οπότε, ο άνθρωπος τρεφόταν και ζούσε με την αμαρτία. Έπρεπε να βγει η αμαρτία από τη μέση. Και ήρθε η στιγμή που ο Θεός με τον πιο απλό τρόπο,
γιατί ήταν απλές οι ψυχές των ανθρώπων της εποχής εκείνης, κάλεσε τον Μωυσή και του δίνει το γραπτό νόμο. Τον φωτίζει, το κάνει νομοθέτη. Για να αρχίσει πάλι το καθάρισμα της ψυχής των ανθρώπων. Και πράγματι, αυτός ο φωτεινός ηγέτης, ο προφήτης, παίρνει από το Σινά εν μέσω βροντών, εν μέσω αστραπών, θυέλης και γλώφου, όπως λέει η Αγία Γραφή, μέσα σε σεισμό, ανεβασμένο στο όρο Σινά, παίρνει το νόμο του Θεού. Και όλα αυτά ήσαν ορατά και άκουστα από τους Ισραηλίτες που ήσαν στους πρόποδες του όρου Σινά. Και τα έβλεπαν και τα άκουγαν. Και ο Μωυσής καλείται και παίρνει από το Θεό μέσα σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση της θυέλης, της βροντής, του σεισμού κτλ. Καλείται να πάρει και παίρνει τον νόμο, το λεγόμενο Μωσαϊκό νόμο. Σε πλάκες γραμμένο. Λέγει η Γραφή ότι, χρειάζεται προσοχή και αυτό, τον πήρε τον νόμο και μέχρι να κατέβει κάτω, όχι σε μια ώρα διάστημα, πέρασε χρόνος. Είδε τους Εβραίους να έχουν επιστρέψει στα είδωρα και να τα λατρεύουν. Οπότε τους λέει, είστε ανάξιοι για τον δρόμο, και σπάει τις πλάκες που είχε πάρει από τον Θεό ο Μωυσής. Έλειπε η εσωτερική καθαρότητα. Και είχαν υποβληθεί ο λίγο προηγουμένως οι Ισραηλίτες σε μία καθαρότητα και σωματική και ψυχική. Και τα βρέφη και τα ζώα και οι μεγάλοι και οι πάντες. Έκαναν νηστεία, είχαν πληθεί, είχαν καθαριστεί και εσωτερικά και πήγε ο Μωυσής για να πάρει τις εντολές πάνω από το όρο Σινά. Όταν γύρισε τους βρήκε να εγκροπισμένοι και πάλι. Δεν κάθεται στη βρωμιά ο νόμος του Θεού. Σώζει ο νόμος τον άνθρωπο, η Γραφή, τον βρώμικο, τον εμετανία βρώμικο. Γράφτηκε, επαναλαμβάνω, ο νόμος και δόθηκε, το πήρε ο Μωυσής, γιατί άφησε κάτι ανεπανάληπτο που φανερώνει την καρδιά του πραγματικά πνευματικού αναστήματος. Του θεϊκού προσώπου του Μωυσή. Βγήκε μια φωνή από τα βάθη ψυχής του και γράφεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Κύριε, ή τους σώνεις και τους βάζεις στον παράδεισο μέσα, στη γη της Ευαγγελίας όλους, στην πατρίδα την καινούρια και στον παράδεισο ακόμη, και βγάλε με εμένα απ' έξω. Να βγω εγώ απ' έξω, αλλά να μπουν μέσα οι συμπατριώτες μου. Τέτοια ήταν η καρδιά του Μωυσή, του ανθρώπου, του προφήτη, του Θεού. Έχουμε τώρα μπροστά μας δύο πραγματικότητες. Μία πραγματικότητα. Κοντά στο Θεό χωρίς γραπτό νόμο. Μακριά από το Θεό. Με δοσμένο το γραπτό νόμο στο όρο Σινά. Από το Θεό τον ίδιο. Και λίγο αργότερα, περίπου 2.000 χρόνια, όχι ακριβώς, ένα καινούργιο νόμο, όχι της Παλαιάς Διαθήκης του Μωυσή, τούτο το νόμο, την Καινή Διαθήκη. Η οποία είναι γραμμένη, Καινή Διαθήκη, βέβαια και από εγγραμμά τους,
ο Λουκάς που έγραψε τις πράξεις και το κανονικό Ευαγγέλιο ήταν γιατρός. Ο Ματθαίος βέβαια ήταν τελώνης. Αλλά ο Ιωάννης που ήταν ψαράς στη λίμνη του Γενισαρέτ και ο Πέτρος ήσαν αγράμματα. Μας είναι γνωστό και από το τροπάριο ο Πανσόφους, τους αλληλείς αναδείξας ότι ήταν ψαράδες και ότι δια του Αγίου Πνεύματος τους έκαμε Πανσόφους τους Αγίους Αποστόλους. Η τρίτη περίπτωση των γραφών της Αγίας Γραφής είναι περίπτωση φωτισμού του Θεού στις ψυχές των Αγίων Αποστόλων που παρουσίασαν το φαινόμενο ολοκληρωτικής αφοσίωσης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, παρουσίασαν το φαινόμενο ολοκληρωτικής αφοσίωσης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι αναπαύεται, ξεκουράζεται, όπως λέγαμε, όπως λέμε στη γλώσσα μας σήμερα, στις ψυχές των Αγίων, των καθαρών δηλαδή, όπως λέμε σήμερα. Έτσι βρήκε τις ψυχές εκείνων που τον αγάπησαν πάνω από όλα τα αγαθά, τα υλικά. Μία από τις εντολές του είναι η εντολή της αγάπης. Αγάπη που τη ζητάει απευθυνόμενο σε εμάς. Απευθύνεται σε εμάς και λέγει «Τι κάνεις σε απλή γλώσσα, με αγαπάς». Εκεί είμαστε αμαρτωλοί όλοι, δεν ξεχωρίζει. Εκεί πια κανείς είναι να νιώθει ότι είναι όντως αμαρτωλός. Δηλαδή, ο αγαπών μητέρα, πατέρα, παιδιά, πιο πολύ από εμένα, δεν αξίζει. Για να δει κανείς τη γνησιότητα της ψυχής που αγαπάει τον Χριστό, τη βλέπει όταν πει «Τα θυσιάζω στο όνομά σου Κύριε Ιησού Χριστέ». Ο Πέτρος και η οικογένεια άφησε και υλικά αγαθά άφησε και ακολούθησε τον Χριστό. Και οι Απόστολοι λυποί το ίδιο έπραξαν. Και οι Απόστολοι λυποί το ίδιο έπραξαν. Αγάπησαν. Και όσο αγάπησαν, τόσο θα έλεγα σε άπειρο βαθμό δέχτηκαν την αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τους αγραμμάτους αλληλείς ο Κύριος μας τους φώτισε. Επειδή έδωσαν και έδωσαν ολοκληρωτικά τον εαυτό τους. Ολοκληρωτικά. Τούτο το βιβλίο λοιπόν της Καινής Διαθήκης που έχει μεταφραστεί σε χιλιάδες γλώσσες, που έχει αλλάξει τον τρόπο της ζωής σε εκατομμύρια ψυχές, γράφτηκε από αγροϊκούς, αλλά θαυμάζεται από το σύμπαντα κόσμο. Θαυμάζεται από το σύμπαντα κόσμο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγράμματος ψαράς, που γράφει στο τέταρτο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, που είναι σε νοήματα το δυσκολότερο από τα υπόλοιπα, εισήλθε μέσα στα τρεις βαθά της Αγίας Τριάδος και πήρε από εκεί τα νοήματα που τα ερμηνεύουν μόνο άνθρωποι Άγιοι και που βέβαια φωτίζουν όλους ανθρώπους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο που έχει πέσει στα χέρια μου,
σε κάπως δύσκολη γλώσσα βέβαια, που έχει το όνομα «Οψόμεθα των Θεών», θα δούμε το Θεό την ημέρα εκείνη τη μεγάλη, γράφει τα εξής μέσα. Ότι ανοίγουμε την Αγία Γραφή και αναγνώσουμε την Αγία Γραφή, τη διαβάζουμε την Αγία Γραφή, που βέβαια έχει γραπτά σημεία, είναι γράμματα, λέξεις με νοήματα, που το νόημα που έχει, που έχουν οι λέξεις, μπορεί ο νους να το δώσει, γιατί έχει κάποια γνώση, κάποια δυνατότητα, γνωστική ικανότητα να καταλάβει. Όμως αυτό που καταλαβαίνει ο νους μονάχος του, μελετώντας την Αγία Γραφή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά από ένα καλύτερο τσόφι εξωτερικά. Αυτό τρώνε οι άνθρωποι όταν τους λείπει η χάρη του Θεού και η καθαρότητα. Μακάρι και αυτό να προσεγγίζαμε. Άλλοι ούτε καν πιάνουν το καλύτερο στο χέρι να δουν τι, πώς είναι εξωτερικά. Χρειάστηκαν, το έχουμε στο αυτοκίνητο αυτό το βιβλίο, χρειάστηκαν λέει να περάσουν δεκαετίες, ο Πάτερ Σοφρόνιος, την ευχή του να έχουμε, ήταν ηγούμενος στο Έσεξ της Αγγλίας, χρειάστηκε να περάσουν λέει δεκαετίες ολόκληρες, οι οποίες δεκαετίες μου έδωσαν πείρα θεϊκιά γράφη μέσα. Ήρθα σε σύγκρουση με τις πονηρές δυνάμεις και τότε κατάλαβα και είδα τι κρύβεται μέσα στα νοήματα της γραφής, μέσα στη γραφή την ίδια. Εμείς αδελφοί μου, που έχουμε τις γραφές και που δυσκολευόμαστε να τις ανοίξουμε, τολμάμε να πούμε ότι ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή και ότι έχουμε και εμπειρίες. Τη στιγμή που η ίδια η Γραφή φωνάζει «Μελετάτε τα γραφάς», διαβάζοντας τον Ευεργετινό, είδα το εξής παράδειγμα. Λέει γέροντα ένας υποτακτικός, διαβάζω την Αγία Γραφή και δεν την καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ, με βοηθάς για να την καταλάβω? Και του λέει ο γέροντας, να τη διαβάσεις παιδί μου. Και έδειξε να διαβάσεις πάλι και πολλά της. Γιατί και όταν ακόμη τη διαβάσεις πολλές φορές και δεν τις καταλάβεις, έχεις να πάρεις. Παίρνεις τον καθαρισμό της ψυχής σου. Έχει τη δύναμη η γραφή να καθαρίζει την ψυχή. Αφού δεν είναι τίποτα άλλο παρά ρήμα Θεού, λόγος Θεού. Ο λόγος του Θεού δεν λέει «εξήλθε ο σπήρε, του σπήρε το σπόρο» κτλ. Μέσα η γραφή βγήκε λέει ένα σπήρι και έσπηρε και έπεσε μέσα στην ψυχή. Έχει δυνατότητα ακόμα και σε βράχο να πέσει κάποια στιγμή να βγει ο σπόρος του Θεού. Αρκεί να βρει έστω και το λίγο, πολύ λίγο έδαφος που να ριζώσει. Οι γραφές παλιά και καινή είναι τα βιβλία του Θεού. Είναι το όρος Σινά το καινούριο. Είναι η Πεντηκοστή η καινούρια.
λέμε ότι γιορτάζουμε τις γιορτές, αλλά γιορτές που γιορτάζονται μια φορά τον χρόνο δεν είναι γιορτές. Είναι ένα κοσμικό έθιμο όταν γιορτάζονται γιορτές μια φορά τον χρόνο. Ο χριστιανός ζει πάντοτε τις γιορτές, ζει πάντοτε παρουσία του Θεού. Ακούει πάντοτε τον Θεό να του μιλάει. Γιατί έχει όχι μια φορά τον χρόνο, αλλά όλη την ημέρα που μιλάει στον Θεό. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, την επαφή που έχουμε την πνευματική μεταξύ μας, που και εγώ και εσείς ακούμε το Λόγο του Θεού, είναι έργο που το έκανε και ο Χριστός μας όταν ήταν επί της γης. Και ο ίδιος πορευότανε στις συναγωγές και μάλιστα του έδωσαν, λέει, τυλιγμένο το όνομα του Θεού, τον ξετύλισε και διάβασε μέσα από εκεί κάποιο κομμάτι που αναφερόταν στον εαυτό του και βρήκε αφορμή να κηρύξει ο Κύριος στους Ιουδαίους. Και όχι μόνο στην αγωγή, αλλά ο Κύριος μας και στις πλατείες και στα σπίτια και προσεκλημένος δεν έπαβε να κηρύττει το Λόγο του και να φωτίζει τις ψυχές. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να σταθεί ανθρώπινη ψυχή. Ο Λόγος του Κυρίου ήταν το κήρυγμα, δηλαδή, για να φωτίσει ψυχές, ήταν ένα μέρος του έργου του. Ο προφήτης Ισαΐας είναι ένας από τους μεγάλους προφήτες της Εκκλησίας μας. Εκήρυξε 1500 περίπου χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. Και κήρυξε κάτι που είδε με τα μάτια του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι προφήτες έβλεπαν το μέλλον και το έβλεπαν ζωντανά σαν σε οθόνη μπροστά. Ανοιχτά τα μάτια. Έβλεπαν οράματα, όπως λέμε. Είδε, λέγει, τον Πατέρα, Θεό, να στέλνει το Γιο Του στον κόσμο. Κάτι που θα γινόταν μετά από 1500 χρόνια περίπου. Και να του λέει, κήρυξε καινούριο νόμο στον κόσμο. Και βλέπει να κατεβαίνει ο Υιός 1500 χρόνια πριν γεννηθεί για να κηρύξει. Είναι αυτός ο προφήτης, ο Ισαΐας, που τον είδε και να γεννιέται, να χαρακτηρίζεται και μεγάλης βουλής άγγελος, ότι είναι ο αγγελιοφόρος που φέρνει μεγάλη είδηση. Ποια άλλη μεγάλη είδηση, ότι θα σωθεί ο κόσμος? Δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη από εκείνη. Αυτός λοιπόν ο προφήτης μιλάει ότι θα έρθει και λέγει θα έρθει μετά από χρόνια και είδε πράγματι και έφερε το νέο νόμο. Το νόμο που φέρνει το όνομα Καινή Διαθήκη. Καινή Διαθήκη. Κάποτε κάποια γυναίκα που την είχε πρικίσει ο Θεός με μεγάλη ομορφιά δεν έκανε χρήση καθρεφτιού.
γιατί πίστευε ότι ο καθρέφτης δείχνει πιο λίγη ομορφιά από εκείνη που αυτή είχε. Όμως, ο χρόνος που περνάει δεν αφήνει τίποτα ίδιο. Φέρνει αλλαγές και σημειώνει και φθορές. Τέτοιες φθορές που πολλές φορές εκπλησόμαστε. Και μάλιστα μία από τις φθορές μεγάλες είναι και ο θάνατος. Έρχεται λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και η γυναίκα αυτή ηλικιώθηκε και γέρασε. Και θέλησε τότε να πάρει τον καθρέφτη να κοιταχτεί. Και ο καθρέφτης έδειξε την πραγματικότητα. Είδε ότι είχε γίνει τόσο άσχημη, ώστε να δώσει μία στον καθρέφτη και να το σπάσει. Γιατί τόλμησε ο καθρέφτης να δείξει την ανέδειά της, την ασχημία της. Ήταν ανεδής ο καθρέφτης. Η Καινή Διαθήκη είναι ο πνευματικός καθρέφτης. Μέσα σε αυτή, κοιτάζοντας τον εαυτό μας, θα δούμε γύρας σίγουρο, να είναι η ψυχή γερασμένη και πολλές φορές παραμορφωμένη από το βάρος εκείνο και την παραμόρφωση που δημιουργεί η αμαρτία πάνω στον άνθρωπο. Και να μας μιλάει η Γραφή πολλές φορές, άλλοτε με παραδείγματα παραβολών που ο Κύριος λέγει όταν είστε χωράφι της ψυχής σας, άλλοτε να μας μιλάει για τον άσωτο που έζε άσωτα και λέει δεν είναι ο άσωτος εκείνος που εγώ αναφέρω το παράδειγμα της Καινής Διαθήκης, αλλά εμείς εσείς είστε που με ακούτε και με βλέπετε. Και τέτοια μορφή ζωής δημιουργεί η αμαρτία που επικάθεται πάνω σας, λέει ο Κύριος σε όλους μας. Και την άλλη λέει, εγώ είμαι εδώ, ελάτε, σας περιμένω. Και θα σας πλύνω και θα σας καθαρίσω. Επαναλαμβάνω, μέσα στη Γραφή θα δούμε τον εαυτό μας, θα τον λυγίσουμε με τα όσα λέει η Γραφή. Θέλω να κάνω μία ανακεφαλαίωση με μία επανάληψη για να σημειώσω τα κεντρικά σημεία. Πρώτο σημείο. Η αγραμματοσύνη των προγόνων μας, των προματώρων μας και η καθαρότητα είχε σε συνέπεια οι προπάτορές μας να βλέπουν το Θεό και να μιλούν με το Θεό και να είναι καθαροί. Οι Ισραηλίτες να παίρνουν τον νόμο του Θεού και επειδή ο Μωυσής όταν έφερε τον νόμο τους Ιβρεβρόμικους να είναι ανάξιοι να παίρνουν τον νόμο του Θεού. Δεύτερο στοιχείο αυτό. Τρίτο στοιχείο. Οι γενιές από το Χριστό και ύστερα πήραν το γραπτό νόμο του Θεού, την Καινή Διαθήκη, που την έγραψαν εγράμματι και αγράμματι, σοφοί και μη σοφοί, γιατί ολοκληρωτικά δόθηκαν και υποσιώθηκαν στον Ιησού Χριστό και καθαρίστηκαν από αυτό. Χωρίς να γίνεται, το πραγματικό βήμα κάποιας εσωτερικής θυσίας από εμάς, κάποιας εσωτερικής θυσίας, που να λέει «Κύριε, με βλέπεις, κάνω την προσπάθεια, σε παρακαλώ, ενίσχυσε την προσπάθεια κι εσύ. Να έρθω κοντά στον καθαριστό να σε γνωρίσω.
πάνω σε τέτοια προσπάθεια, ας μην γίνει επιτυχία στην προσπάθεια, αρκεί να γίνει προσπάθεια, στεφανώνεται από τον Θεό. Αλλά είναι πραγματική η προσπάθεια, γιατί αν μόνο μας να νιώσουμε ότι κάποια στιγμή πετύχαμε κάποια αρετή, είναι χαμένη αρετή πέρα για πέρα. Είναι χαμένη αρετή πέρα για πέρα. Με την προσπάθεια που πιστεύουμε ότι είναι μηδαμινή, ότι είμαστε άχρηστοι, με αυτή την προσπάθεια εξαγιαζόμαστε και καθαριζόμαστε. Και φτάνουμε σε έργο τέλειο, σε άνδρα τέλειο, όπως λέει η Αγία Γραφή. Και τότε σε αυτή την προσπάθεια μας βρίσκει ο Κύριος και μας λέει: «Δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου. Ελάτε τα παιδιά τα δικά μου. Εισέδε στη βασιλεία του Θεού. Αυτή που ετοίμασα από καταβολή κόσμου. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη να το γνωρίσουμε, να το νιώσουμε, να το βιώσουμε για να καταλάβουμε ποιος είναι ο πραγματικός προορισμός μας πάνω στη γη». Αν δεν είναι κανένας αδερφός να προσθέσει τίποτα πάνω σε αυτά, ευχαριστώ. Το θέμα μας δηλαδή σήμερα ήταν η καθαρότητα του ανθρώπου και οι γραφές. Μία ερώτηση μπορεί να κάνουμε. Βγαίνοντας ο Μωυσής πάνω για να πάρει τον νόμο, οι Ισραηλοί που ήσαν κάτω, που λέμε ότι φύγανε και δεν άρχισαν να γίνονται ειδωλολάτροι. Είχαν ειδωλά. Ναι. Πόσο ήταν το διάστημα αυτό που ο Μωυσής ως να κατέβει από εδώ. Λοιπόν, είπα... Μου είπατε ένα χρονικό. Ναι, είπατε. Δεν, επειδή δεν έχω σαφή τον προσδιορισμό στο στιγμή μου μέσα, γι' αυτό και απέφερα να το σχολιάσω. Πάντως υπήρχε ένα διάστημα, μάλιστα λέει ένα άγαλμα εκεί κάτω στις πρόποδες του Σινά και άρχισε να τρώει και να πίνει και να χορεύουν, όπως οι δολάτρες. Και όταν είδε αυτό ο Μωυσής, σπάει τις πλάκες. Ε, πώς είναι δυνατόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δυνατόν, λέει, το φως να έχει σχέση με το σκοτάδι. Και αυτό το λόγο και έσπασε τις εντολές. Δηλαδή το σκοτάδι, το θεληματικό σκοτάδι. Θέλω να είμαι σκοτάδι. Δεν το αλλάζει ο Θεός. Το θέλω να είμαι στο σκοτάδι. Ενώ τον άκουσα σκοτάδι για να πω: «Έλα, Κύριε, έμενε να με φωτίσεις», θα έρθει ο Κύριος. Ανοίγει τα μάτια μας εκεί, εμείς το ζητάμε. Εκεί το θέμα αυτό. Άλλο θα ρωτήσω για την κάτι. Ρωτήσω για την καθαρότητα που είπες. Εκεί πρέπει να κοιτάξουμε ο καθένας μας. Εκεί είναι το. Και η βάση είναι εκεί. Κάνουμε βήμα. Λοιπόν, αν κάνουμε, καλώς παρέλειψε. Κάνουμε βήμα, Ιωσήφ, και κάνουμε... πρέπει να γίνονται τα βήματά μας. Μπρο. Πρέπει να γίνονται τα βήματά μας. Εάν όμως τα πούμε εδώ και δεν κάνουμε, είμαστε λάθος. Επαναλαμβάνω και άλλη μία φορά. Ναι, είμαστε λάθος εφόσον δεν κάνουμε βήματα. Εάν αναγνωρίζουμε ότι δεν προχωράμε, και αυτό ένα σημείο καλό είναι, αλλά μην μας αναπάβει. Αλλά μην μας αναπάβει. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που κάθονται και δεν κάνουν τίποτα και λένε είμαστε και οι καλύτεροι. Λοιπόν, άλλος ένα ρεφός χάρη, Μιχαλά, και εμείς θα πεις. Ναι, να πω κι εγώ κάτι, ότι όσοι αδελφοί μελετήσουν τον νόμο του Θεού, θα δούνε ότι ο Θεός δίνει πάντοτε με πολλούς τρόπους, διότι είναι αγάπη με κεφαλαία και έχει τον τρόπο που αυτός μόνο ξέρει. Αυτό που μένει σε εμάς είναι η προαίρεση. Να βάλουμε τον εαυτό μας εμείς, αν θέλουμε εμείς. Ο Θεός θέλει, εμείς θέλουμε. Και ένα άλλο που είπατε εκεί, ότι η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη δεν διαβάζεται. Συμφωνώ κι εγώ, διότι έχω δει ανθρώπους γραμματιζούμενους και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτεται, διαβάζοντας αποκαλύπτεται. Πόσο προσπαθούμε με την προαίρεση στο Θεό, μας αποκαλύπτει το θησαυρό του. Τίποτα. Λοιπόν, η παρατήρηση βέβαια που κάνει ο Μιχάλης ότι η Γραφή αποκαλύπτεται, αυτό είναι και με συγγραφές. Αφού λέει μελετάτε τις και εγώ είμαι εκείνος που θα με γνωρίσετε. Το ένα είναι η προσπάθεια, το άλλο είναι η αποκάλυψη. Και άλλωστε η ίδια η Γραφή δεν περνούσε ποτέ από το λογισμό
των μαθητών του Χριστού και κανενός ανθρώπου της γης να γράψει αυτά που γράφονται εδώ μέσα από το φυσικό της λογικής του ανθρώπου. Γιατί αιώνες επί αιώνων έψαγναν να βρουν το Θεό οι άνθρωποι και ποτέ δεν έφτασαν να το βρουν. Και βέβαια έπαιρναν όσο στο σκοτάδι και στα είδωρα. Μέχρι όταν που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και είδε ξανά άνθρωπος ο Χριστός και αποκάλυψε την αλήθεια. Γνώσεστε την αλήθεια και αυτή ελευθερώσει εμάς. Λέει η Αγία Γραφή, γνωρίστε την αλήθεια που είναι γραμμένη μέσα στην Αγία Γραφή και αυτή η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και κάτι ακόμη. Επειδή εδώ μέσα στην Αγία Γραφή είναι οι εντολές του Χριστού. Όταν κανείς πορεύεται με τις εντολές του, ζει την αιώνια ζωή. Όχι στην άλλη ζωή μόνο που θα τη ζήσει, αλλά από αυτή τη ζωή αρχίζει να ζει την αιώνια ζωή. Λέει, οι εντολές οι δικές μου, ζωή αιώνια είναι, μέσα στην Αγία Γραφή του λέει εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν χρέος να μελετάμε για να φωτιζόμαστε και να σωζόμαστε. Και είπε ο Μιχάλης και κάτι που το έχω διαβάσει μέσα στον Ευεργετινό, λέγει ξεκάθαρα ότι θα έρθει κάποια εποχή και είναι εποχή μας αυτή εδώ πέρα που κυλάει, που οι άνθρωποι θα παίρνουν και κάποια αμοιβή από την προαίρεση. Ή να μην, για να μην πω αμοιβή, και να μην πω κάποια αμοιβή από την προαίρεση. Γιατί θα είναι τόσο μεγάλο το κακό που θα έχει μπει στην κατάφυξη η αγάπη του Χριστού Θεού και αυτοί οι λίγοι που θα ήθελαν να τον αγαπάνε με την προαίρεση ύψο των θέλων και των στεφανών για αυτός. Αλλά μην μας κοιμίζει αυτό ώστε να φεύγουν και τα έργα. Να κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Να πω κάτι μισό. Να πεις κάτι μισό. Γιατί είπα, άκουσα τον Μιχάλη που είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν γράμματα και δεν το είπες αυτό τελικά. Είναι τελείως και δεν διαβάζουν ποτέ, ας πούμε. Είναι άθεοι, είναι άθεοι. Εκτός μικρού ποσοστού. Όχι όλοι. Και το βλέπουμε και στην εκκλησία, διότι οι άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία είναι άνθρωποι, κύριε Αδάμ, αγράμματοι, και ας πάρουν τη μέση. Οι εγγραμματοί είναι πολύ ελάχιστο το ποσοστό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, εσύ πως τα κέλη είπες εχθές. Ούτε επικοινωνήσαμε, θα απαντήσω σε ένα. Ναι, ναι. Κάπου σε κάποια στιγμή συμφώνησα με τον γαμπρό μου, πάμε να δούμε, ακούσουμε τον πάτερ Αγουστίνο χτες στο καντιό της Ναδί. Πήγαμε, τον ακούσαμε, μας μίλησε μέσα από τη φύση, είπαμε. Εκεί δεν υπάρχουν αγράμματοι μόνο, αλλά και εγγράμματοι. Και εδώ το ίδιο, ανάλογα με τον πληθυσμό που έχει κάθε πόλη, έχει και το ποσοστό της. Εκεί θα παραδείς πιο πολλούς εγγράμματους και λιγότερους αγράμματους. Εδώ είναι λίγοι άνθρωποι, επηρεάζονται και από ένα περιβάλλον σατανικό και το σκέπτονται. Επαναλαμβάνω, σε όλες τις εποχές, σε όλες τις εποχές, ο Χριστός μας είχε τα ποσοστά και από τη μια, από όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Και από πλούσιους και από αγράμματους και από εγγράμματους. Εγώ δεν λέω όχι, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τους κατατάξεις. Και ούτε μπορούμε να προδικάσουμε έναν αγράμματο από τη σημερινή στάση του, τι θα είναι αύριο. Ναι, καλά. Δεν μπορώ να πω ποτέ ότι ο τάδε γράμματος είναι άνθρωπος και να πεθάνει μια άνθρωση πάει την κόλαση. Αυτό είναι το στο χέρι του Θεού. Τίποτα άλλο παραπάνω. Το χρέος που μπορώ να πω είναι ότι κάνε κόστα προσπάθεια. Αυτό είναι. Να το έχει ο κάθε. Τελείως. Αυτή είναι η στάση. Το άλλο παράδειγμα. Λοιπόν, θα πω και τον Κωνσταντίνο τον Χριστιανό. Μετά. Άγιος ο Θεός. 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 Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εις ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς χειρασμών,
αλλά λύσει μας από τον ήλιο. Προστασία των χριστιανών ακατέψιντε με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε μη παρήτης αμαρτωλών δε εισερων φωνάς αλλά προφάσον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών τον πίστος καυγαζόντος η τα γίνον εις πρεσβεία και σπεύσον εις ηγεσίας η προστατεύουσα Και πάντα είναι.